Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή Επιτροπή. Συγχωρήστε με για τον διάλογο που είχα με τον Πρόεδρο, δεν αφορά εσάς. Θα μπορούσαμε να βάλουμε την ατζέντα μας και να συζητήσουμε πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο, θα υπάρχει και άλλη συζήτηση, όπως είπατε κι εσείς, γιατί ο οργανισμός έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των ανέργων, ώσπου από μία περίοδο και μετά αυτό άρχισε να αλλάζει και να μειώνεται η προστασία των ανέργων. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότεροι άνεργοι είναι απροστάτευτοι πια. Το 1/10 είναι αυτό που, το 10% είναι αυτό που επιχορηγείται σήμερα από τον οργανισμό. 12 πόσο είναι. Ίσως να πάνε 12 τώρα. Λοιπόν, 10%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιδότηση των ανέργων, κάτι που δεν είπατε τίποτα για αυτές. Αν θα αλλάξουν αυτές οι προϋποθέσεις, αν θα ενταχθεί μέσα σε αυτή την ασφάλιση, την προστασία των ανέργων, ακόμα περισσότερο εργατικό δυναμικό άνεργο ή όχι. Αυτό δεν το είπατε στις μεταρρυθμίσεις που σκέπτεστε. Αντίθετα, είπατε για την αλλαγή του επιδόματος ανεργίας, την αλλαγή του υπολογισμού τους με τη συγχώνευση του τακτικού επιδόματος με του μακροχρόνια ανέργου. Και ούτε εδώ μιλήσατε για το χρόνο επιδότησης. Αν πράγματι θα διατηρηθεί αυτός ο χρόνος που υπάρχει σήμερα, που είναι μικρός και εσείς το διαπιστώσατε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι είναι πολλοί και απροστάτευτοι και είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να πάρουν το επίδομα του μακροχρόνια ανέργου. Ούτε αυτό λοιπόν, ούτε γι' αυτό είπατε κάτι αν ο χρόνος προστασίας του άνεργου θα αυξηθεί ή θα παραμείνει ο ίδιος. Ούτε είπατε για τα 400 ημέρες επίδομα ανεργίας αν αυτό θα αλλάξει. Ένας νόμος που ήταν για στα μνημόνια που άλλαξε και πέταξε έξω αρκετούς ανέργους, αυτό διατηρείται σήμερα ακόμη, 400 μέρες, στα 4 χρόνια, κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι αδικαιολόγητο πια τη στιγμή που ανεβήκαμε επενδυτική βαθμίδα, που η οικονομία πάει καλά, που όλα αυτά τέλος πάντων που λέει η κυβέρνηση, που ευημερεί ο λαός, είναι χαρούμενος και τα λοιπά. Όμως εδώ παραμένει μια τέτοια ρύθμιση, όπου αφήνει έναν κόσμο απροστάτευτο. Αυτό δεν είπατε κάτι στην ενημέρωση που μας κάνατε. Υπάρχει το θέμα των προγραμμάτων. Σας ρωτώ, κύριε Διοικητά, εάν σήμερα λέγατε τέλος τα προγράμματα για τους εργοδότες, πόσο θα ήταν, πόσο θα αυξηθόταν η ανεργία. Πέστε ότι δεν δίνεται κανένα πρόγραμμα. Δεν ενισχύεται δηλαδή τον εργοδότη με παροχή τζάμπα εργασίας από τον οργανισμό. Θα αυξηθόταν η ενεργία. Τι σκέψεις έχετε, τι μελέτη έχετε κάνει γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για πολύ χρήμα που πάει στην εργοδοσία σήμερα μέσω των προγραμμάτων, που ενισχύει δηλαδή τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αλλά για πέστε μας εξάλλου αυτό που ισχυρίζεστε. Πόσες είναι οι πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από την ενεργετική πολιτική που κάνετε, οι πραγματικές θέσεις, όχι τα οχτάμινα, όχι τις περιορισμένες κτλ. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πάει στα προγράμματα. Εγώ ήμουνα 10 χρόνια στο Οδηγικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 10 χρόνια. Ξέρω πολύ καλά τον οργανισμό, όπως έχετε και εσείς. Ήμουν πιο πολλά χρόνια από εσάς. Το τι χρήμα έχει πάει στους εργοδότες, στη λογική της ενίσχυσης της εργασίας και όχι της ανεργίας, είναι αμύθιτα. Αμύθιτα τα ποσά. Πέστε μας ποιες είναι οι πραγματικές θέσεις. Δυστυχώς, εδώ και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες ενίσχυσαν ουσιαστικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων, συνέβαλαν στο να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης και όχι να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας για τους ανέργους. Εσείς έχετε πάρει τις αρμοδιότητες που είχαν
οι οργανισμοί που έχουν καταργηθεί και αυτές μέσα με τα μνημόνια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Αστείας. Είχε παροχές, γιατί παρακρατούνται ακόμη σήμερα εισφορές από τους εργαζόμενους και αυτές είναι ανταποδοτικές, λέω, και αυτές. Και υπήρχαν προϋποθέσεις για την κατοικία, για όλα αυτά που έδινε η εργατική αιστεία και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πέρα και έξω από τις, να το πω, τις προτεραιότητές σας, όπως φαίνεται. Και δεν είναι η δική σας ευθύνη, γιατί το στεγαστικό πρόγραμμα της εργατικής κατοικίας ή του ΔΥΠΑ τώρα, ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Και οι οικόπεδα που να υπάρχουν, που θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, να βρεθούν και να υπάρχουν κατοικίες για ανθρώπους που σήμερα το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ μεγάλο, η ακρίβεια και τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό που λένε και δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι να ανταποκριθεί σε αυτές τις δαπάνες και δεν υπάρχει αυτή η προοπτική ενός εργαζόμενου, ενός ζευγαριού να έχει ένα σπίτι μέσα από τη διαδικασία αυτή που υπήρχε παλιότερα στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Πώς είναι τα αποθεματικά που έχει αυτό το κονδύλι τώρα που είναι για τον ΟΕΚ. Πού είναι αυτά, πού πάνε. Πού πάνε. Πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Πού πάνε αυτά τα αποθεματικά. Θα πρέπει να μας το πείτε. Όπως βέβαια και για την εργατική αιστεία. Γιατί τώρα βέβαια αυτά τα κοίτα, οι εισφορές έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα της εργατικής αιστείας. Τα επιδόματα αφαιρεγκαιότητας. Εντάξει, το τακτικό επίδομα αφαιρεγκαιότητας υπάρχει. Αυτό το ειδικό επίδομα, γιατί το καταργήσατε. Το ειδικό επίδομα αφαιρεγκαιότητας. Πού επίσης, πού αναφέρεται αυτό. Αναφέρεται λοιπόν σε εργοδότες οι οποίοι δεν πληρώνουν. Και αυτοί είναι πολλοί, κύριε διηγητά. Είναι πολλοί αυτοί που, αν θέλετε, έχουν πάρει αέρα τα πανιά τους και λειτουργούν με το έτσι θέλω. Γιατί λοιπόν καταργήσατε αυτό το ειδικό επίδομα που ήταν μια προστασία σε αυτόν τον εργαζόμενο που δεν αμείβεται. Που δεν αμείβεται. Άλλο, τέλος πάντων, η επίσκεψη, η τακτική επίσκεψη εργασίας. Αλλά υπάρχουν όλα αυτά και τα έχουμε συναντήσει. Τα έχουμε συναντήσει σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε πολλούς κλάδους, όχι μόνο σε αυτούς που είναι σε κρίση, αλλά και σε αυτούς που είναι σε ανάπτυξη, σε κλάδους τέτοιους. Γιατί καταργήσετε λοιπόν αυτό το ειδικό επίδομα επίσκεψης εργασίας. Επίσης για το θέμα του ελλείμματος, υπόθηκε προηγουμένως. Άλλοι λένε να δεις, ο κ. Καλαμαδιανός τώρα λέει 536, εκατομμύρια, εσείς λέτε 80 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα έλλειμμα. Μπορεί να μας πείτε πόσο είναι και πώς προήλθε αυτό. Και αυτό να μας το πείτε, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα που διαχέεται, τέλος πάντων, ότι το έλλειμμα έχει να κάνει με αυτή την πολιτική της ενεργητικής στήριξης της απασχόλησης που σπρώξατε πολύ χρήμα στους εργοδότες τα προηγούμενα χρόνια.